άλλαξαν, απλώς περιφράχτηκε ο χώρος ώστε να αποφεύγουμε τα φαινόμενα που είδαμε μέσα στο καλοκαίρι όταν έρχονταν μεγάλος αριθμός μεταναστών, αλλά και με μικρότερο χρησιμοποιούσαν τις αυλές των σπιτιών για να πλώνουν τα ρούχα τους, να στεγνώσουν, ακόμα και κάποιες τουαλέτες που ήταν εξωτερικές στα σπίτια, τα γειτονικά. Θεωρήθηκε καλό να περιορίσουμε το χώρο ώστε να αποφευθούν τέτοια φαινόμενα. Υπήρχαν διαμαρτυρίες από τους περίγους, αλλά και δεν ήταν εικόνα αυτή για την είσοδο του λιμανιού. Περνούσαν από εδώ οι τουρίστες και βλέπαν ένα τσούρμα απλωμένο σε όλη αυτή την έκταση. Οι κίσκοι είναι ίδιοι. Είναι ίδιοι. Απλά μπήκαν πιο ωραία, πιο... Ναι, συμμαζεύτηκαν. Ένας κίσκος έχει μείνει έξω. Αν χρειαστεί, εντάξει, θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό υπό κάποιες προϋποθέσεις. Έχει μέσα τουαλέτες. Έχει δύο χημικές τουαλέτες, συν την τουαλέτα που έχει ο μεγάλος κίσκος. Μάλιστα. Νερό. Νερό έχει. Δηλαδή μπορεί να κάνει κάποιος μπάνιο. Στο μεγάλο κίσκο, ναι. Να κάνει ένα ντουζ δηλαδή, για τους γύρω. Και αυτό τώρα για πόσο διάστημα το κρατήσουμε εδώ. Είναι αυτοθερικά ο μόνιμος χώρος. Ελπίζω πως θα βρεθεί μόνιμη λύση που αναζητούμε εδώ και καιρό. Πάντως, εμείς δεν έχει βρεθεί. Δεν είναι. Και να ξανατονίσω ότι εδώ είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Σε εμάς την ίδια μέρα οι μετανάστες είναι έτοιμοι για να παραδοθούν στην αστυνομία. Από εκεί έπειτα, αν βρεθεί μεγάλος χώρος ο οποίος θα εξυπηρετεί και τις δύο υπηρεσίες, είναι ευχής έργων. Ναι, πάντως, τώρα λόγω των κυμάτων έχουμε ησυχία. Ναι, έχουμε αρκετή ησυχία, μπορώ να πω. Ναι. Με το ναυάγιο εκεί στην Λέσβο που είχαμε 5 αγνοούμενους, είχαμε τίποτα. Δεν βρέθηκε κανείς. Πλούς ανάμεσα στους διασωθέντες ήταν και ο διακινητής. Αυτό εντάξει γράφτηκε και... Ναι, άρα οι 5 αγνοούμενοι υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν. Τι αγνοούμενοι, πήγαμε μετά από τόσες μέρες.